Είμαστε μετά το τέλος της αναμέτρησης Αστέρας Βάρης Άγιος Νικόλας, όπου θα θέλαμε ένα σχόλιο από τους δύο προπονητές. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με τον προπονητή του Αγίου Νικολάου, από τον οποίο θα θέλαμε να μας πει τη γνώμη του για το σημερινό αγώνα. Θεωρώ ότι ήταν ένα παιχνίδι παρόμοιο με το τελευταίο που έπαιξε η ομάδα μας, το οποίο δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Και θεωρώ ότι αυτό πληρώσαμε μετά και στο δεύτερο ημίχρονο. Μια φάση η οποία θεωρώ ότι ξεκινάει από διαιτητικό λάθος, γιατί επειδή είμαι μπροστά το Αράου, θεωρώ ότι είναι υπέρ μας και το δίνει υπέρ του αντιπάλου. Και μετά γίνεται με μεγάλη μπάλα. Θεωρώ ότι είναι... δεν δέχτηκαμε κλασικές φάσεις ώστε να χάσουμε το παιχνίδι. Θεωρώ ότι αν είχαμε στοχίσει στο πρώτο μέρος, θα μπορούσαμε να είχαμε φύγει με τους τρεις βαθμούς. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου, γιατί για ένα παιχνίδι ακόμα δημιουργήσανε πολλές ευκαιρίες και πιστεύω ότι τις επόμενες αγωνιστικές αυτό που μας λείπει ώστε να τελειώσουμε καλύτερα τις φάσεις θα το βρούμε. Πολύ ωραία. Έχουμε καμία ερώτηση? Και να περάσουμε στον προπονητή του Αστέρα Βάρης, τον κύριο Καβάση, από τον οποίο θα θέλαμε και τη δική του άποψη για το σημερινό παιχνίδι και την νίκη της ομάδας. Καλησπέρα για μένα. Ήταν ένα παιχνίδι προσωπικό που περιμέναμε. Ξέραμε ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ καλό σύνολο απέναντι μας, που ενδεχομένως και στις προηγούμενες αγωνιστικές να μην είχε πάρει τα αποτελέσματα που θα έπρεπε να έχουν πάρει βάση απόδοσης. Νομίζω κάπως έτσι ήταν και η δική μας ομάδα. Ήταν ένα παιχνίδι που ήμασταν καλύτεροι και δυστυχώς φέραμε το γήπεδο χωρίς βαθμούς. Οπότε, επειδή είναι επιτακτικό κάθε αγωνιστική σε αυτήν την κατηγορία, σε αυτόν τον όμιλο να κερδίσει βαθμούς, όταν το προηγούμενο μας δεν έχει πάρει κανέναν, όσο μάλλον να πέσει εντός έδρας, ξέραμε ότι είχαμε όχι στόχο, ήταν αυτοσκοπός και μόνο το τρίποντο. Αυτό ίσως και να άγχωσε λίγο παραπάνω την ομάδα μας. Στο πρώτο ημίχρονο δυσκολευτήκαμε γιατί είχαμε κόντρα τον άνεμο και μας πίεζε και ο αντίπαλος. Οπότε δεν μπορούσαμε να πάρουμε εύκολα μέτρα στο γήπεδο. Παρ' όλα αυτά, είχαμε δύο-τρεις ευκαιρίες που αν τις είχαμε διαχειριστεί καλύτερα, ενδεχομένως να είχαμε σκοράρει κιόλα. Θεωρώ γενικά ότι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο είχε εκατέρωθεν ευκαιρίες και η ομάδα του Αγίου Νικολάου και η δική μας. Οπότε ίσως και όποιος έβγαζε πρώτος τον γκολ, αυτός θα έπαιρνε και την αναμέτρηση. Ευτυχήσαμε το σκοράραμε εμείς πρώτοι. Καταφέραμε διαχειριστικά μετά το υπέρ μας αποτέλεσμα και το άγχος της ομάδος ώστε να πάρει τους τρεις βαθμούς νίκης και τελικά καταφέραμε και πήραμε το πολύτιμο τρίποδο μέσα στην έδρα μας. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου, γιατί ενώ ήμασταν στα μάτς τα προηγούμενα η ομάδα η οποία θα έπρεπε να φεύγει με τους βαθμούς νίκης και δεν έφευγε, όλο αυτό επιβάρυνε την ομάδα μας. Παρ' όλα αυτά, δεν έπαψαν σε καμία περίπτωση να στηρίζουν το πλάνο, αυτά που έχουμε δουλέψει. Και θεωρώ σήμερα ήταν και μια μικρή ανταμοιβή των κόπων τους των τελευταίων εβδομάδων. Να δώσω και συγχαρητήρια στην ομάδα του Αγίου Νικολάου και να ευχηθούν και καλή συνέχεια στην πορεία του πρωταθλήματος.